Σήμερα συναντηθήκαμε τόσο με τον Έλληνα πρέσβη όσο και τον Κινέζο πρέσβη. Εξηγήσαμε και στις σημερινές μας συναντήσεις την ξεκάθαρη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θέλουμε και επιζητούμε και στηρίζουμε το συντομότερο δυνατόν λύση του κυπριακού προβλήματος στο συμφωνημένο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν έχουμε πρόβλημα ως Δημοκρατικός Συναγερμός να δεχτούμε την πολιτική ισότητα προς τους Τουρκοκυπρίους στις περιορισμένες εξουσίες όπως έχουν περιγραφεί από μας σε περίπτωση μιας αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, δεδομένου ότι θα διασφαλίσουμε την εγκατάλειψη των συνθηκών εγγύησεων, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και οι εδαφικές αναπροσαρμογές θα συμπεριλαμβάνουν την μόρφου αλλά και την αμόχωστο. Αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Και θέλω να δώσω και μία απάντηση σε όσους βλέπουν παγίδες και κινδύνους στο ενδεχόμενο άτυπης πενταμερούς. Ναι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και μεγάλη παγίδα αν δεν έχουμε έστω και την άτυπη πενταμερή να χάσουμε και τα βαρόσια. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτή είναι η παγίδα που εμείς βλέπουμε, γι' αυτό και με όλες μας τις δυνάμεις, εντός και εκτός Κύπρου, στηρίζουμε τις διεργασίες για καθορισμό της άτυπους πενταμερούς το συντομότερο δυνατόν.